Καταφέρετε. Λοιπόν, ένα βίντεο που ήθελα να κάνω εδώ και καιρό σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Σχετικά με τα όσα συμβαίνουν με αυτά που βλέπετε όλη μέρα στις ειδήσεις, με αυτά που ζείτε όλη μέρα. Γενικότερα με το μαύρο χάλι που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας για έκτακτες καταστάσεις πάνω σε θέματα υγείας στη χώρα της Ιρλανδίας απάντησε σε ερωτήματα πολιτών μετά από πολλούς μήνες πως δεν έχουν καμία επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη του ιού. Ξέρετε ποιο ιού, δεν χρειάζεται να λέμε. Για ποιο λόγο? Εμείς έχουμε? Εάν έχουμε, γιατί δεν σου τα δείχνουμε? Εάν δεν έχουν αυτοί και έχουμε εμείς, ένας από τους δύο σφάλει? Ποιος από τους δύο σφάλει? Μήπως έχουμε λανθασμένες ενδείξεις? Μήπως θα πρέπει να τους διαφωτίσουμε, αφού είμαστε τόσο έξυπνοι εμείς εδώ πέρα στη χώρα μας? Μήπως θα πρέπει να διαφωτίσουμε και τους Ελβετούς, οι οποίοι ρίξανε άκυρο σε αυτό εδώ ο Οργανισμός Φαρμάκων της χώρας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων? Τους έριξε άκυρο, τα παρήγγειλαν, αλλά δεν περνάνε μέσα. Γιατί έχουν, λέει, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δεν ενέκριναν αυτή την κατάσταση περί εκτάκτου ανάγκης κατάσταση, ούτως ώστε να εξαλειφθούν όλες οι παράμετροι ασφαλείας που θα έπρεπε να τηρηθούν σε τέτοιες καταστάσεις όταν μιλάμε για κάτι τόσο σοβαρό. Ούτε οι Ελβετοί θα ξέρουνε. Καλό θα είναι να επικοινωνήσουμε και με τους Ελβετούς, ούτως ώστε να τους διαφωτίσουμε και αυτούς. Λοιπόν, για ποιο λόγο κάνω αυτό το βίντεο? Ακούω συνεχώς τη λέξη κανονικότητα και πως επιθυμούμε άμεσα την επιστροφή στην κανονικότητα. Για να καταλάβω, επειδή το λένε και το ξαναλένε, κανονικότητα είναι αυτό το πριν να έχουμε την καραντίνα, πριν την πανδημία. Αυτό εννοείται κανονικότητα? Αυτό είναι που καίγεστε να επιστρέψουμε? Δηλαδή καίγεστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα ανεργίας τα προηγούμενα, επειδή τώρα γίνανε χειρότερα? Καίγεστε να επιστρέψουμε εκεί που διώξατε όλη την νεολαία από τη χώρα και την άλλη μισή την έχετε να δουλεύει χωρίς ένσημα ή για 300-400 ευρώ το μήνα? Εκεί θέλετε να επιστρέψουμε? Θέλετε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα του συστήματος υγείας που, αν δεν είχες 5 φράγκα στην άκρη, πέθαινε σαν το σκυλί στα μπέλη? Που αν δεν είχες 5 φράγκα στην άκρη ή κανένα γνωστό, θα έπαιρνε ραντεβού για γιατρό σε νοσοκομείο μετά από 2 χρόνια? Αυτά τα ξεχάσατε? Αυτή την κανονικότητα θέλετε? Η κανονικότητα που είχαμε στα σχολεία ως παιδεία ή στα πανεπιστήμια, τα χάλια μας τα μαύρα, αυτή την κανονικότητα θέλετε? Ποια κανονικότητα θέλετε, για πείτε μας? Τα μπουζούκια, τις καφετέρειες, τις ανοιχτές? Ποια? Τις αυτοκτονίες που ήταν αμέτρητες και είναι αμέτρητες και έχουν γίνει 3 χειρότερα, τις ξεχάσατε αυτές? Ή νομίζετε ότι τώρα είμαστε καλύτερα? Θέλετε την κανονικότητα που σας παίρνανε τα σπίτια οι τράπεζες? Αυτό θέλατε? Θέλατε μια χώρα με μηδέν αξιοπρέπεια, μιας και ο κάθε τυχάρπαστος δεξιά και αριστερά 3 την ώρα διεκδικεί και εμείς σκύβουμε το κεφάλι και παρακαλάμε για διάλογο? Αυτή την κανονικότητα θέλετε? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν νομίζετε ότι θα τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν και σωθήκαμε, είστε κατεστραμμένοι κεφαλικά. Κυριολεκτός αυτό που σας λέω. Για να γνωρίζετε το τι συμβαίνει, η κανονικότητα που φωνάζετε όλοι για να επιστρέψουμε κάποια στιγμή είναι αυτή που μας έφερε εδώ και αυτή που θα μας πάει και σε ακόμη χειρότερα. Αυτή είναι. Αυτή η κανονικότητα που φωνάζετε ότι θέλετε να επιστρέψουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όλος αυτός ο τρόπος ζωής, όλες αυτές οι δεκαετίες, μας έφερε ως εδώ.
αυτό που εσείς ονομάζετε κανονικότητα, αυτοκτονούσε κόσμο, έδιωχνε παιδιά έξω, άφηνε καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα, τα παιδιά χωρίς παιδεία, το στρατό χωρίς εξοπλισμό. Αυτή είναι η κανονικότητα. Εκεί θέλετε να επανέλθουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, συγγνώμη, άμα είναι έτσι, ας το συνεχίσουμε αυτό το χάλι το μαύρο και να φουντάρουμε μία ώρα αρχίτερα. Το προτιμώ από αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα, που απλά μας κατέστρεφε σιγά σιγά. Δηλαδή, έχουμε ξυπνήσει τώρα και έχουμε αφυπνιστεί και ζητάμε στο να μας φέρουν στο πριν, ή θα ζητήσουμε το σωστό, όπως βλέπουμε να κάνουν τόσες και τόσες χώρες? Δεν πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο, μία τάξη, ένα ζητούμενο? Γενικά και αόριστα να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν? 1000 χρόνια και μια μέρα να μην γυρίσουμε. Ας πάμε μια ώρα αρχίτερα στην καταστροφή. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι που μας έφερε εδώ, στο χείλος της καταστροφής. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ή θα είστε αφυπνισμένοι και θα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή θέλω μια χώρα σοβαρή, θέλω σοβαρή παιδεία, θέλω σοβαρή υγεία, θέλω σοβαρό στρατό, θέλω σοβαρή εργασία, θέλω μέλλον για τα παιδιά, θέλω μέλλον για τη χώρα. Ή θα αποφασίσουμε σαν αφυπνισμένοι, όπως λέτε, για κάτι τέτοιο, ή σταματήστε να μου το παίζετε αφυπνισμένοι. Τι αφυπνισμένοι? Ποια είναι η αφύπνιση? Η επιστροφή στο προηγούμενο χάος? Βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιοπρεπέστατοι και αξιολογότατοι, οι οποίοι αναφέρουν πως θα κινηθούν σαν πολιτικό κόμμα, δεν ξέρω σαν τι θα κινηθούν, και λένε σύνθημά μας είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και το ελεύθερη ξανά. Σεβαστό, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Γιατί όμως ήμασταν ελεύθεροι πριν? Ήμασταν ελεύθεροι? Είχαμε επιλογές δικές μας? Ζούσαμε σαν ελεύθεροι? Ελεύθερος άνθρωπος χωρίς αυτά που ανέφερα πριν να είναι όπως πρέπει να είναι, χωρίς παιδεία, από να ξεκινήσω μόνο με την παιδεία, αφήστε την υγεία, αφήστε τα όλα τα άλλα, αφήστε την οικονομία, αφήστε τα. Ελεύθερος άνθρωπος χωρίς σοβαρή παιδεία δεν γίνεται να είναι ελεύθερος. Τι ελεύθερη ξανά? Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Διαφορετικά, εδώ που φτάσαμε τώρα, όχι μόνο δεν θα επιστρέψουμε πίσω, αλλά θα πάμε 100 φορές πιο γρήγορα στο τέλος. Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας πάνω στους προβληματισμούς μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.